Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλου. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω με την πολιτική είδηση. Γιατί ω οικονομολόγο, να πω κυρίε και κύριοι ότι είχαμε έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττική για τον προπολογισμό. Έχουμε έγκριση λοιπόν του προπολογισμού και να δούμε για το οικονομικό έτο, για το πλαίσιο δράση του οικονομικού έτου 2024. Να δούμε αυτά τα 833 έργα και ε, 1,62 δι για να δίνω και του αριθμού όπω είναι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την πολιτική είδηση, γιατί πάντα είστε ε, ανοιχτό στο να τη δίνετε. Λοιπόν, είδα συνένεση από τον Περιφερειάρχη. Ε, Εμεί παρακολουθούμε και πλάνα, θα, θα, δούμε πλάνα από την ορκομοσία με τις συγκινητικές στιγμές και όχι μόνο, είπε για τους 51 που δεν θα είναι μόνο αυτοί μαζί του συνεργάτες του, αλλά θα είναι 85. Θα είστε όλο το Περιφερειακό Συμβουλίο και η Λαϊκή Συπήρωση και ο Γιάννης Πρωτούλη. Ε, ναι, εντάξει, ο κύριος Χαρδαλιάς είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική στην περιφέρεια της Αττικής και επειδή το γνωρίζει αυτό και με μαθηματική ακρίβεια θα βρει απέναντί του έναν οργανωμένο λαό προσπαθεί εξ αρχής να εξασφαλίσει μια συνένεση την οποία συνένεση βέβαιως μπορεί να τη βρει στα κυβερνητικά επιτελεία μπορεί να τη βρει στα υπουργεία μπορεί να τη βρει γιατί αυτό, ο ίδιος είχε βάλει ως στόχο να βάψει την Αττική μπλε να γίνει ο μπογιατζή τη Αττική για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη κυβερνητική πολιτική. Και βεβαίω μπορεί να τη βρει αυτή τη συνένεση και στου προκατόχου του. Θυμίζω ότι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέχτηκαν με τον κύριο Χαρδαλιά και ήταν και πριν με τον κύριο Πατούλη ψήφισαν μαζί τον αντιλαϊκό προπολογισμό. Όπω θυμίζω ότι ο κύριο Πατούλη όταν ανέλαβε ψήφισε από κοινού μαζί με την προκάτοχο του την κυρία Δούρου τον πρώτο προπολογισμό. Όπω και η κυρία Δούρου είχε ψηφίσει μαζί τον πρώτο προπολογισμό όταν είχε αναλάβει με το δικό τη προκάτοχο, με τον κύριο Σγουρό. Ο ένα έδινε το χέρι στον άλλον. Άρα ο κύριο Χαρδαλιά ξέρει που απευθύνεται, ξέρει που, ε, που ζητάει τη συνένεση. Βεβαίω αυτή τη συνένεση δεν θα τη βρει ούτε στο λαό μα που δεινοπαθεί από αυτή την πολιτική και βεβαίω δεν θα τη βρει από του 10 περιφερειακού συμβούλου τη Λαϊκή Εισπήρωση, οι οποίοι είμαστε ταγμένοι, γι' αυτό εκλεγήκαμε, δεν υπήρχε άλλο λόγο να εκλεγούμε, για να είμαστε μια μαχητική, αξιόπιστη Μαχητική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή την πολιτική, να υπηρετούμε δηλαδή τα συμφέροντα του λαού μα. Αυτό διευκρίνησε άλλωστε και ο σύντροφο ο Γιάννη Ο Πρωτούλη, mm -hmm. στην ομιλία που έκανε στην τελετή τη οργομοσίας. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω να δούμε πώ ακριβώ μπορεί να υλοποιηθεί αυτό ο προπολογισμό. Γιατί άκουσα και τον Γιάννη Πρωτούλη, άκουσα και ε, του ε, ε, επικεφαλείς των υπολείπων περιφερειακών παρατάξεων. Να, να, λένε ότι ουσιαστικά ότι οι μεταρρυθμίσεις για να γίνουν, κύριε Τάτση, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα γιατί είστε οικονομολόγος, χρειάζονται χρήματα. Και χρήματα αυτή τη στιγμή ο δεύτερος βαθμός αυτοδίκησης δεν τα έχει. Ναι. Καταρχάς, το θέμα είναι ο προσανατολισμός της χρηματοδότησης mm -hmm. και γι' αυτό δεν γίνεται καμία συζήτηση. Ε, δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα η όποια χρηματοδότηση υπάρχει ουσιαστικά υπηρετεί την χρηματοδότηση και την τροφοδότηση επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες στο περιφερειακό συμβούλιο της Αττικής, που ψηφίστηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και δεσμεύει τη νέα περιφερειακή αρχή mm. για το νέο οικονομικό έ είναι ένα θέμα, είναι ένα, 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 ένα πραγματικό γεγονό ότι δίνει χρηματοδότηση σε επιχειρηματικού ομίλου ενώ παραμένουν την ίδια στιγμή στον άσο οι λαϊκέ ανάγκε. Θα λέγαμε ότι είναι ευθυγραμμισμένο αυτό ο προπολογισμό με τον προπολογισμό τον κρατικό που ψηφίστηκε πριν λίγε μέρε από okay. την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ένα προπολογισμό που, για παράδειγμα, δίνει 400.000 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξη για το πεδίο του Άρεο, ένα προπολογισμό που δίνει 300.000 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξη για να φυλάγονται οι εγκαταστάσει εκεί των εργολάβων που βρίσκονται στο φαλυρικό όρμο. Ένα προπολογισμό που συνεχίζει να δίνει για οποιαδήποτε δραστηριότητα τη περιφέρεια εργολάβους εργολάβου πακτολό χρημάτων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που καταγγείλαμε ότι λίγε μέρε πριν τι εκλογέ για την αίθουσα που φυλάγονταν τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ναι. η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε ποσό 24.000 ευρώ για το καθαρισμό της αίθουσας των ψηφοδελτίων για τρεις μέρες. Σε αυτή την αίθουσα σαν δύο καθαρίστριες με 4 ευρώ την ώρα. Καταλαβαίνετε πόσα πήραν οι καθαρίστριες και πόσα πήραν ο εργολάβος που ανέλαβε αυτή τη δουλειά. Έτσι. Άρα ένα κρίσιμο θέμα είναι ο προσανατολισμός της χρηματοδότησης και βεβαίω εννοείται είναι και η διεκδίκηση από την κυβέρνηση χρηματοδότηση για τι ανάγκε του λαού μα και από το ζήτημα των δημοτικών αρχών και από το ζήτημα βεβαίω τη περιφερειακή αρχή, που βεβαίω αυτό ο προσανατολισμό ο κύριο Χαρδαλιά δεν τον έχει, γιατί ουσιαστικά ε, το όνειρό του είναι μια περιφέρεια περιφερειατική, ένα ακόμα υπουργείο δηλαδή, στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσω αν διαφωνείτε και γιατί αν διαφωνείτε με την Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Αττική. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, σχεδόν 4,5-5,5 εκατομμύρια πολίτε. Ε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό και γιατί, κύριε Τάτσι. Εντάξει, τώρα με τα, με τα λόγια δεν μπορεί ούτε να συμφωνήσει ούτε να διαφωνήσει. Ναι. Εδώ υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα την οποία υπηρετεί η Περιφερειακή Αρχή. Mm -hmm. Και μάλιστα να θυμίσω ότι λίγε ώρε μετά τη Μητροπολιτική Αττική και τα λόγια του κυρίου Χαρδαλιά στην τελική οροκομοσία, mm -hmm. το παλαιό φάληρο πλημμύρισε. Ήταν το, το, το πρωί, ξημερώσαμε με κλειστού του δρόμου στο παλαιό φάληρο από την αεροποντή που έριξε εκείνο το βράδυ. Έτσι. Αυτή είναι η Μητροπολιτική Αττική. Ακούστηκαν πολλά λόγια. Ακριβώ αμέσως την επόμενη μέρα τη Ορκομοσία, στην, 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 στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον, τον Προπολογισμό τη Περιφέρεια, ψηφίσανε να δοθεί για αντιπλημμυρική θωράκιση τη Αττική το 4,1% του προπολογισμού τη Περιφέρεια. Μητροπολιτική Αττική που θα πνίγεται. Αυτό είναι το όνειρο του κ. Χαρδαλιά. Αυτή είναι η Μητροπολιτική Αττική. Η Μητροπολιτική Αττική για ποιον, για τα συμφέροντα του λαού μα, τη πλειοψηφία του λαού μα, των αυτοαποσχολούμενων αυτή τη πόλη ή για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Έχει πολύ μεγάλη αξία το ζήτημα της προστασίας, γιατί εξάθηκε και ο κύριος Χαρδαλιάς mm -hmm. στο ζήτημα αυτό της προστασίας και της ασφάλειας mm -hmm. ε, στην περιφέρεια της Αττικής. Mm -hmm. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Χαρδαλιάς, ας πάρουμε για παράδειγμα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μόνο την εποχή των δεινοσαύρων δεν θυμήθηκε. Μα είπε ότι αυτό το έτο είναι λέει το πιο θερμό έτο των τελευταίων 125.000 χρόνων. Δηλαδή κάπου θέλει και λίγο τάκτη στη, βέβαια, στη συγκάλυψη αυτή τη αντιλαϊκή πολιτική. Εντάξει, αν είναι επίσημα στοιχεία, αν είναι επίσημα στοιχεία όμω, πρέπει διδάτσι. και η Περιφέρεια τη, mm -hmm. αν λοιπόν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, είναι αν υπάρχει διδάτσι. τέτοια είναι πρέπει να, να αντιστοιχίσει την πολιτική τη παρέμβαση, mm -hmm. την πολιτική τη παρέμβαση σε αυτά τα θέματα, για να αντιστοιχηθεί στο φαινόμενο το πραγματικό που υπάρχει. Mm -hmm. Όσο υπάρχει. Αν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, όπω λέει ο κύριος Καρδαλιά, όπω λέει ότι ο Οκτώβρη έψαξε τα, τα στοιχεία των τελευταίων 100 χρόνων και έβγαλε τον Οκτώβρη του 23, τον πιο θερμό Οκτώβρη, mm -hmm. ε, δεν, 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 δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί αυτό με την πολιτική επιλογή mm -hmm. να παίρνει για αντιπλημμυρικά έργα το 4,1%. Mm -hmm. Δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί mm -hmm. με το γεγονό ότι η περιφέρεια Αττικής δεν έχει υδροφόρε. Δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το γεγονό τη υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών τη περιφέρεια Αττική έχασε από το 2011 1715 εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι άφησαν πίσω κενές θέσεις εργασίας. Άφησαν πίσω υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Πώς στελεχώνονται, πώς καλύπτονται αυτές οι υπηρεσίες, είναι ένα θέμα που πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Καρδαλιάς και η μόνη απάντηση που δίνουν είναι ελαστικές σχέσεις εργασίας, εργολαβικές εργολαβίες δεξιά και αριστερά, μοίρασμα εκατομμυρίων. Λέω, θυμίζω μόνο για το καλοκαίρι που είχαμε πει mm -hmm. ότι για τι υδροφόρε που πήγαιναν στι πυρκαγιέ, γιατί εμεί βλέπουμε χιόνι, φωτιά και σεισμό και μα πιάνει άγχο. Mm -hmm. Άλλοι βλέπουν χιόνι, φωτιά και σεισμό και του πιάνει, τρίβουν τα χέρια του για τα λεφτά που θα πάρουν. Mm -hmm. Θυμίζω ότι η υδροφόρα που πήγαινε στι πυρκαγιέ το καλοκαίρι πήγε, ήταν 2.000 mm -hmm. ευρώ τη μέρα. Mm -hmm. 2.000 ευρώ τη μέρα έπαιρνε ο εργολάβος για κάθε υδροφόρα που έστελνε στι πυρκαγιέ και για κάθε μέρα που έμενε στι πυρκαγιέ στι περιφέρειες Αττική που είχαμε το καλοκαίρι. Mm. Μέσα σε αυτέ τι πυρκαγιέ ήταν και η λευρεωτική εκεί που ορκίστηκε ο κύριο Καρδαλιά mm. και που έκανε όλη αυτή την ομιλία. Να, να, το θέσω διαφορετικά. Ποια είναι η πρόταση, γιατί έχετε εκπονήσει κι εσεί πρόγραμμα με τον Γιάννη τον Πρωτούλη στη Λαϊκή τη Αττικής, για να δούμε του βασικού άξονε. Mm. Δεν μπορούμε φυσικά σε τηλεοπτικό χρόνο. Έχουμε την ευκαιρία το σημείο αναφορά. Είναι ο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση. Ποιε είναι λοιπόν οι βασικοί άξονε που θα δουλέψετε εσεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Τάτση, για να γνωρίζει και ο κόσμο ακριβώ Ναι, εμείς, α, δεν έχουμε την α, πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη Αττική. Mm -hmm. Βεβαίω, εμεί δίνουμε κάθε μέρα διαπιστευτήρια με τη δουλειά μα και με τη δράση μα στον ίδιο. Τον κόσμο, Στα λαϊκά στρώματα τη Αττική και δεν μένουμε και μόνο στα πλαίσια των στενών αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβούλου. Ναι. Δηλαδή, εμεί βρισκόμαστε στον αγώνα αυτή τη στιγμή για να μην σταλεί φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί εκεί υπάρχει χρηματοδότηση, εκεί υπάρχουν λεφτά mm -hmm. για τι νατοικέ ανάγκε και για τι ανάγκε εξυπηρέτηση συμφερόντων των εφοπλιστών. Mm -hmm. Εμεί βρεθήκαμε πριν λίγε μέρε στα Πετράλωνα, mm -hmm. εκεί που γινόταν έξωση ε, ανθρώπων με αναπηρία και Του πετάγανε με τον πληστηριασμό έξω από το σπίτι του, και εκεί είδαμε όλε τι δυνάμει καταστολή και να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίε άνθρωποι που είχαν ανάγκη από μια στεγή. Mm -hmm. Εκεί βρίσκονται οι, καθημερινά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι τη Αττική και βεβαίω οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι τη Αττική θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή για να κατευθυνθεί χρηματοδότηση για να λυθούν οι, οι μεγάλε ανάγκε ε, που έχει ο λαό τη Αττική, με πρώτα ζητήματα τα ζητήματα τη πολιτική προστασία, τα ζητήματα. Mm -hmm. Ε, θέλω να πω προστασία του περιβάλλοντο, όπω για παράδειγμα τη χωματερή και τη διαχείριση συνολικά των απορριμμάτων mm -hmm. και άλλα τέτοια ζητήματα, όπω είναι η στελέχωση των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιών τη περιφέρεια. Mm -hmm. Λέω ζητήματα που αφορούν την ίδια τη ζωή, ζητήματα που αφορούν την προστασία τη ζωή και τη περιφέρεια ε, του, του λαού. Mm -hmm. Το λέω αυτό γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση ε, τι τελευταίε μέρε ε, για το ζήτημα του πρώτου χιονιά στην Αττική. Ναι. Έτσι, και, ναι, πέφτουμε... και θα σα ρωτούσα και πέφτουμε και από τα αν και έχουν γίνει οι διαγωνισμοί ναι. ή πώ ακριβώ προχωράνε ε, ναι, το... στο επίπεδο των μηχανημάτων. <laughs> ναι. Και πέφτουμε από τα σύννεφα. Ο <laughs> κύριο Κικίλια, ο οποίο είναι υπουργό ε, ε, ναι, πολιτική προστασία και, και, κλιματική κρίση, καλώς... έπεσε από τα σύννεφα. Λέει ότι <laughs> δεν έχουμε λέει, αλατιέρα. <laughs> 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 δεν έχουμε εξιονιστικά μηχανήματα. Ήταν περιφερειακό σύμβουλο ο ίδιο βέβαια. Και επίση θα μπορεί να κάνει μια να ανατρέξει λίγο Στι ερωτήσει που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα για αυτά τα ζητήματα, ναι. τα ζητήματα τη πολιτική προστασία. Για παράδειγμα, πριν, λίγο, πριν λίγου μήνε, είχαμε mm -hmm. καταθέσει ερώτηση mm -hmm. για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών τη Ανατολική και τη Δυτική Αττική. Mm -hmm. Αν δείτε την απάντηση, σα προκαλώ να ανατρέξετε να τη δείτε. Υπάρχει ένα κατεβατό, υποτίθεται, με παρεμβάσει, mm -hmm. τι οποίε έχει πάρει η κυβέρνηση. Και τώρα, λίγο πριν το χειμώνα, το Σεπτέμβριο, πότε ήταν, πήγε στα αρέματα στο Ανασπρόμπριγκο και στη Μάνδρα mm -hmm. και έβγαζε φωτογραφίε και έλεγε ότι ετοιμάζεται η κρατική μηχανή για το θέμα των πλημμυρών κτλ. Τα, λοιπά. ναι. τα λέω αυτά γιατί εντάξει και η κοροϊδία έχει το... ένα, ένα, όριο mm -hmm. έτσι. και πρέπει επιτέλους ε, να βάλει ο λαός μας μπροστά τις δικές του ανάγκες να διεκδικήσει απέναντι σε αυτή την περιφερειακή αρχή που έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό, αυτός δεν αλλάζει δυστυχώς mm -hmm. λοιπόν, και πρέπει να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική ο λαό τη Αττική για να μπορέσει να έχει τι όποιε κατακτήσει μπορεί να έχει. Άρα λέτε δεν υπάρχει το επαρκέ προσωπικό Λέει η Λαϊκή δεν υπάρχει ο εξοπλισμό ε, στο επίπεδο των μηχανημάτων που χρειαζόμαστε, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε ε, ενδεχόμενο ε, μια φοδρή κακοκαιρία. Ε, Σα λέω ότι η, η, η μύδια. Ω περιφέρεια. Ως περιφέρεια η περιφέρεια Αττική, αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία είναι 7 φορτηγά. Με, με, μαχαίρι. Αυτό είναι, το, αυτό είναι ο εξοπλισμό Ναι, η οποία, ναι. Τα οποία είναι ηλικία άνω των 30 ετών και επίση έχει και μια λατιέρα. Αυτό είναι ο εξοπλισμό τη περιφέρεια Αττική. Τι θα κάνει, θα διαφημίζει και θα βγάζει φωτογραφίε δίπλα από στόλου ιδιωτικών ε, εταιριών που θα έχει διάφορα κοινωνιστικά και θα μα κοστίσει ο κούκο αίδωνη για, για ένα χιονιά των τριών ή των τεσσάρων ημερών. Θυμίζω ότι η μη διαστηνατική κόστησε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για, για τρει μέρε χιόνι. Ναι. Λοιπόν, ε, αυτό θα κάνει και πάλι. Mm -hmm. Δεν θα ξεφύγει δηλαδή από αυτά τα στεγανά. Mm -hmm. Θα συνεχίσει το τάισμα αυτό που είπαμε και πριν τον εργολάβων. Mm -hmm. Αυτά είναι τα θαύματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης mm -hmm. γιατί τα θαύματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης φέρουν σκηνικά ε, πώς να το πω ε, φέρουν άσχημα σκηνικά, φέρουν πολύ άσχημε καταστάσει για το λαό τη Αττική mm -hmm. και σκηνέ αποκάλυψης πολλέ φορέ. Ε, στο, στο επίπεδο, έχουμε δύο λεπτά. Ε, θέλω να ρωτήσω, θέσατε και τι προηγούμενε διοικήσει τη περιφέρεια. Και αναφερθήκατε και στην κυρία Δούρου και στον ε, κύριο Σγουρό. Ε, υπάρχει ε, συνεχέ, αν θέλετε, το, το ίδιο πρόγραμμα. Είναι, είναι συνεχέ το ίδιο πρόγραμμα για πολλού τηλεθέατε. Γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε, μα τελικά όλοι δεν, δεν άφησαν έργο. Έγιναν κάποια καλά πράγματα στην Αττική. Για να κάνω, αν θέλετε, και το συνήγορο όσων δεν είναι παρόντε. Ναι, όχι. Ε, δεν βλέπει η Λαϊκή Συμπειροσύνη Αττική κάτι καλό που να έγινε σε όλε αυτέ τι διοικήσει τη περιφέρεια. Για να μην αναφερθώ ακόμη στην επόμενη διοίκηση, η οποία δεν έχει αναλάβει καν. Μα προφανώ και το έργο του δεν ήταν ε, ίδιο καρμπόν. Έτσι. Και προφανώ είχαν και διαφορέ και σε ζητήματα κτλ. Και ε εδώ mm -hmm. κρίνουμε όμω τα ουσιαστικά ζητήματα. Mm -hmm. Για αυτά που πρέπει να του κρίνει ο λαό μα. Mm -hmm. Πάρτε για παράδειγμα το ζήτημα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Mm -hmm. Εκτό από μια υγειονομική βόμβα που πέταξε στην ομιλία του ο κ. Χαραδελιάς, δεν είπε τίποτα άλλο. Γιατί γιατί θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ετοιμάζεται νέο πανοσύκομα τη χωματερή τη Φιλή για χωρητικότητα 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πάνω στο προηγούμενο πανοσύκωμα που είχε σηκώσει ο κύριο Πατούλη. Πάνω στην προηγούμενη απόφαση που είχαν πάρει από κοινού ο κύριο Πατούλη με την κυρία Δούρου, λίγο πριν παραδώσει η κυρία Δούρου στον κύριο Πατούλη. Αυτή είναι. Από, όποια σημεία και να το πιάσει, ναι. αυτό το ζήτημα βλέπει μια συνέχεια που στο ζήτημα τη προστασία τη ζωή του λαού, στο ζήτημα των λαϊκών αναγκών, υπάρχει μια κοινή πολιτική. Θυμίζω τα ζητήματα τη τελέχωση. Κοινωνικό, με κοινωνικού λειτουργού που είχε σηκωθεί με το ζήτημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Σδούρου με το ζήτημα τη εγκληματικότητα, για παράδειγμα, στο Μενίδη. Ναι. Όμω έρχεται και επανέρχεται κατά καιρού στο προσκήνιο με διάφορα θέματα και διάφορα περιστατικά ναι. που αυτή τη στιγμή οι περιφερειακέ ενότητε έχουν λιγότερου συνήθω από έξι κοινωνικού λειτουργού ναι. σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η περιφερειακή ενότητα Δυτική Αντική που έχει και πληθυσμό με ιδιαίτερε ανάγκε στα ζητήματα τη κοινωνική ναι. ένταξη ναι. έχει μηδέν. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι κοινά. Ναι. Και αυτό πρέπει να προβληματιστεί ο λαό τη Αντική, ότι αυτή η κοινή πολιτική που έχει στο στόχαστρο τη ζωή του πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινό αγώνα, με συμπόρευση όλων των εργαζομένων, με συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, για να ανοίξουμε έναν δρόμο πιο ελπιδοφόρο για το λαό μα και όχι για τα κέρδη των επιχειρηματικών αλλήλων. Λέτε λοιπόν, είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι, για να κρατήσω εγώ και τον τίτλο, και θα δούμε τώρα πώς θα σκίσετε. Αυτό δεν αποτελεί και είδη. το όλο είδηση. Το ρόλο <laughs> τη αντιπολίτευση στο επίπεδο φυσικά της περιφέρειας Αττικής. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Δώσαμε, νομίζω, τις βάσεις σε σχέση με την έγκριση του προϋπολογισμού για αυτά τα 833 έργα, κυρίες και κύριοι. 1,62 δις για το 2024. Είναι τα επίσημα στοιχεία που δίνω. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου με λαϊκή συσπηρούση Αττικής, Δυτική Αττική, Γιώργος Τάτσης. Περιφερειακό Σύμβουλο, Κονομολόγο Γιάννη Πρωτούλη. Σα ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. πολύ. ήσασταν εδώ Είμαστε την καλά. πρώτη εκπομπή μετά τον εορτασμό των Χριστουγέννων.